Όπως αυτό που μου έκανε εντύπωση πάλι την τελευταία φορά που ήταν η προτινόμενη η Κωνσταντίνα, με βάση τη λογική, πρέπει αυτοί που είναι προτινόμενοι να παίζουν το τελευταίο τους παιχνίδι, γιατί μπορεί να μην έχουν άλλο. Ναι, αυτό το έχουμε ακούσει πολλές φορές. Ναι, παρόλα αυτά πάλι είπαμε, εντάξει, εγώ έκανα πίσω από μόνη μου. Ήθελε η Κωνσταντίνα να παίξει. Πολλές φορές έχω δει ότι. Δεν έπαιξε εκείνη την ημέρα. Δεν έπαιξε. Ενώ ήθελε. Ποιος το αποφάσισε να μην παίξει. Δεν μπορώ να αποκαλύψω τώρα ακριβώς. Εκεί υπήρχε μια ρήξη, όχι μπροστά στις κάμερες. Έγινε ένας τσακωμός. Θεωρώ ότι η Κωνσταντίνα μπορεί να έχει και δίκιο. Υπήρχε μπορεί... ρήξη μεταξύ των προτινόμενων. Μεταξύ σας, οι τρεις σας. Ποιος θα παίξει από τις τρεις σας. Υπήρχε ρήξη μεταξύ της Κωνσταντίνας και μιας άλλης παίχτριας, έντονη. Α, όχι μιας από εσάς τις τρεις που ήσασταν υποψήφιες. Τώρα δεν μπορώ να σου πω περισσότερα. Ήταν μια παίχτρια τέλος πάντων, η οποία είχαν πάρα πολύ έναν πολύ έντομο τσακωμό, ο οποίος δεν βγήκε φυσικά ποτέ. Πολύ εδώ η Κατερίνα μας παρουσιάζει μια άλλη ομάδα, παιδιά. Όχι, καμία σχέση. Όλα τα παιδιά είναι πολύ καλά. Είναι λογικό να τσακωθείς και να έχεις διαφωνία. Ακριβώς. Είναι λογικό. Απλά επειδή έχουμε, οι μαχητές έχουν ξεμπροστιαστεί σε αυτό το κομμάτι και σου ξαναλέω ότι εμείς ως τηλεθεατές βλέπουμε μια ομάδα η οποία είναι έτσι και μια ομάδα η οποία είναι διαλυμένη. Προφανώς όμως είναι πιο προσεκτικά τα πράγματα στην ομάδα των διασύμων από ό,τι καταλαβαίνω. Το πιο σωστό, επειδή προέρχομαι από.